Επισκέπτες φτάνουν καθημερινά στο νησί, με πολλούς από αυτούς να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Εκεί, αν δεν τους περιμένει ήδη κάποιο όχημα, επιλέγουν κτέλ ή ταξί για τη μετακίνησή τους. Πώς πάει όμως η σεζόν για τους οδηγούς ταξί? Επιλέγει να πάρει ταξί ο κόσμος που φτάνει στο νησί? Μια χαρά είναι, μια χαρά. Επιλέγει. Μας αγαπάνε οι πελάτες και παίρνουν. Ιδίως οι παλιότεροι που έρχονται χωρίς γραφεία, παίρνουν ταξί πάρα πολύ. Κοιτάξτε, συγκριτικά με πέρσι είναι μειωμένη η κίνηση. Υπάρχει και ο κόσμος που χρησιμοποιεί το ταξί, αλλά η δουλειά είναι πεσμένη συγκριτικά με πέρσι πάντα, μιλώντας. Εδώ, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, οι απόψεις των οδηγών ταξί διήστανται με κάποιους να μιλούν για μία σεζόν με μειωμένη κίνηση. Δεν είναι σαν πέρυσι. Φέτος είναι, ενώ έχει πολύ κόσμο, είναι κακής ποιότητας ο τουρισμός φέτος. Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει το θέμα από εδώ και πέρα. Πιο πολύ κίνηση σε σχέση με τέτοια περίοδο πέρυσι? Θα έλεγα ότι ήταν λίγο καλύτερα πέρυσι. Ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες η δουλειά μειώνεται κατακόρυφα. Γεγονός που απογοητεύει τους οδηγούς που περιμένουν ώρες για μια κούρσα, ενώ βλέπουν τους περισσότερους τουρίστες να μετακινούνται με βάνη διωτών. Πες στα βανάγια, μα πάντα έχουν κάνει πιάτσα. Να πάνε οι τροχές και οι όσοι είναι υπεύθυνοι να πάνε να βλέπουν τι γίνεται. Εδώ μέσα άλλα βανάγια, δυο ταχύ απέναντι. Εδώ μέσα νοικιαζόμενα. Υποκλοπή έργου κάργα. Γι' αυτό δεν υπάρχει δουλειά στο ταξί. Υπάρχουν βανάκια, υπάρχουν δυο ταχύ με τα οδηγού. Δεν τα ελέγχει κανένας. Ό,τι έχει καπελιέρα το ελέγχουν. Ευτυχώς. Πρέπει να μας ελέγξουν, αλλά εμείς κάνουμε 3 και 4 ώρες να κάνουμε μια κούρσα. Μες στην κάψα,